Πόσες φορές σταματάς την καθημερινότητά σου για να αναρωτηθείς πώς γίνεται η συνειδητή σου εμπειρία να είναι αυτό που είναι? Όλοι γνωρίζουμε ότι ο εγκέφαλός μας παίζει κάποιο ρόλο σε αυτό που ζούμε. Αλλά πώς γίνεται ένα κομμάτι κρέας που κουβαλάμε στο κρανίο μας να στείλει ένα τόσο φαντασμαγορικό θέατρο αισθήσεων, εμπειριών και σκέψεων? Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο στην εμπειρία μας. Ονομάζομαι Αχιλλέας Κόκκινος, είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής γνωσιακής επιστήμης και βλέπετε Noetic Method. Από το ξυπνητήρι που θα πατήσεις snooze 5 φορές το πρωί, μέχρι τη σειρά στο Netflix που θα δεις το βράδυ για να σε πάρει ο ύπνος και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, κατακλείζεσαι από μια χιονοστιβάδα ερεθισμάτων. Συνεχώς βλέπεις, ακούς, αγγίζεις, μυρίζεις και γεύεσαι. Και όλα αυτά δεν συμβαίνουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, αλλά συνθέτουν μια συνολική εμπειρία για το πώς είναι ο κόσμος εκεί έξω. Πίσω από όλες αυτές τις εμπειρίες κρύβεται ο εγκέφαλός σου και ο τρόπος με τον οποίο έχει εξελιχθεί να επεξεργάζεται τις πληροφορίες της καθημερινότητας και να τους βάζει μια τάξη. Για να κατανοήσουμε ακριβώς τη γεωγραφία του εγκεφάλου και το πώς τα διαφορετικά μέρη συμβάλλουν στη λειτουργία του, θα δώσουμε έμφαση σε μια από τις πιο γνωστές δομές του, τον εγκεφαλικό φλοιό. Φαντάσου λοιπόν τον εγκέφαλό σου σαν ένα κρεμμύδι που αποτελείται από διαφορετικές στρώσεις. Ο εγκεφαλικός φλοιός είναι η πιο εξωτερική στρώση και αποτελείται από δισεκατομμύρια νευρώνες πολύ στενά στιβαγμένους. Στο μικροσκόπιο αυτή η στρώση φαίνεται σκούρα. Γι' αυτό την ονομάζουμε φαιά ουσία. Φαιός σημαίνει γκρίζος. Την επόμενη φορά που κάποιος φίλος θα σου πει «Μην καταναλώνεις φαιά ουσία για αυτό το ζήτημα, δεν είναι τόσο σημαντικό», πες του «Actually, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη ουσία που καταναλώνω μέσα στον εγκέφαλό μου. Είναι απλά πάρα πολλά κυταρικά σώματα στιβαγμένα μαζί που φαίνονται γκρίζα. Και κάπως έτσι δεν θα σε ξανακαλέσουν ποτέ σε πάρτι». Ο εγκεφαλικός φλοιός μπορεί να χωριστεί με βάση τη λειτουργία σε 4 βασικές περιοχές ή λοβούς. Και ξεκινώντας από το πίσω μέρος, βλέπουμε τον ηνιακό λοβό, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για την όραση. Πήγα τις προάλλες και είδα τον Dune και είχε τρομερή σκηνοθεσία, τρομερή φωτογραφία, αλλά δεν θα μπορούσα να εκτιμήσω τίποτα από όλα αυτά αν είχα πρόβλημα στον ηνιακό λοβό μου. Γιατί από εκεί περνάνε όλα τα σήματα που προέρχονται από τα μάτια σχετικά με το τι βλέπουμε. Μπορεί μάλιστα τα μάτια σου να είναι υγιέστατα και να λειτουργούν κανονικά, αλλά άμα έχεις βλάβει στον ηνιακό λοβό, το αντίστοιχο τμήμα του οπτικού σου πεδίου θα είναι τελείως μαύρο, δεν θα έχεις καμία συνειδητή εμπειρία όρασης. Συνεχίζοντας το πλαϊνό τμήμα του εγκεφάλου, συναντάμε τους κροταφικούς λοβούς. Εδώ πέρα γίνεται η επεξεργασία πιο σύνθετων εικόνων. Είπα, ας πούμε, πριν για τον Dune και αυτές οι περιοχές είναι που θα ενεργοποιούνταν για να αναγνωρίσω τον Τιμωτέ Σαλαμέ ή τη Ζεντάγια. Η κροταφική λοβή επίσης είναι το πιο σημαντικό μέρος του εγκεφάλου για την επεξεργασία του ήχου. Βαράει ο Hans Zimmer τα synthesizer και οι κροταφικοί λοβοί μου παίρνουν φωτιά. Και φυσικά, μιλώντας για ήχο, δεν μπορούμε να παραλείψουμε τη γλώσσα. Ο αριστερός κροταφικός λοβός ιδιαιτέρως είναι πάρα πολύ σημαντικός για την κατανόηση της ομιλίας και για την παραγωγή της. Στο πάνω μέρος του εγκεφάλου βρίσκεται ο βρεγματικός λοβός, ο οποίος συμμετέχει σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την αντίληψη του χώρου και τις αισθήσεις του σώματος. Το τρελό εδώ είναι ότι κάθε τι που αισθάνεσαι στο σώμα σου μεταφέρεται ως σήμα από τους νευρώνες του δέρματος και φτάνει στη συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου, όπου υπάρχει ένας χάρτης που αναπαριστά ολόκληρο το σώμα. Μια συγκεκριμένη περιοχή του βρεγματικού λοβού λαμβάνει σήματα από την παλάμη, η ακριβώς διπλανή της λαμβάνει σήματα από τον πύχη, η παραδιπλανή λαμβάνει σήματα από τον αγκώνα και ούτω καθεξής. Και fun fact, μιας που είμαστε εδώ, μια πιθανή εξήγηση για το φετίχ των πατουσάκηδων είναι ότι η περιοχή του βρεγματικού λοβού που λαμβάνει σήματα από τις πατούσες είναι ακριβώς δίπλα στην περιοχή που λαμβάνει σήματα από τα γεννητικά όργανα. Σκεφτείτε το αυτό την επόμενη φορά που θα δείτε Ταραντίνο. Και η τελευταία περιοχή του εγκεφαλικού φλοιού είναι και ο στάρ της βραδιάς, ο αποκαλούμενος μετοπιός λοβός. Τον έχετε ακούσει σίγουρα και συνήθως ως την περιοχή που είναι υπεύθυνη για τις ανώτερες, πιο ανθρώπινες λειτουργίες. Το ένα κομμάτι του έχει σχέση με την κίνηση. Ακριβώς όπως ο βρεγματικός λοβός έχει ένα χάρτη που αναπαριστά το από πού λαμβάνει αισθήσεις από κάθε μέρος του σώματος, έτσι και ο μετοπίαιος έχει ένα χάρτη για την κίνηση κάθε διαφορετικού μέρους του σώματος. Υποθέτω ότι αν βάζαμε τον Αντετοκούμπο ή τον Τσιτσιπά σε ένα fMRI, θα μας έδειχνε ότι οι περιοχές για την αντίληψη του χώρου και για την κίνηση είναι πολύ πιο ανεπτυγμένες αυτούς από το συνηθισμένο. Το υπόλοιπο τμήμα του μετοπιαίου λοβού ονομάζεται προμετωπιαίος φλοιός. Αυτή η περιοχή είναι μεγαλύτερη στους ανθρώπους από τα υπόλοιπα πρωτεύοντα και επίσης είναι η πιο σύγχρονη εξελικτικά. Ο ρόλος της σχετίζεται με την επίτευξη στόχων, τη λήψη αποφάσεων και με άλλες πιο σύνθετες λειτουργίες. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντική για την κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά. Αν π.χ. υποστεί βλάβη, μπορεί να οδηγήσει σε παρορμητική αγενή συμπεριφορά.
Γι' αυτό την επόμενη φορά που οι φίλοι σου θα συμπεριφερθούν σαν Ούγγανοι, μην βιαστείς να τους κρίνεις. Μπορείς σαν μικρά παιδιά να είχαν φάει γερή κουτουλιά στο προμετωπιόφιλιό τους. Φυσικά, ο εγκέφαλος λειτουργεί με πολύ πιο περίπλοκο τρόπο από ό,τι περιγράφουμε εδώ. Και δεν είναι πάντα δυνατή η πλήρης αντιστοίχηση μιας λειτουργίας με μια συγκεκριμένη περιοχή. Αλλά ξεκινώντας έτσι, μπορούμε να αρχίσουμε να κατανοούμε πως η συνειδητή μας εμπειρία δεν είναι κάτι ενιαίο και διάσπαστο, αλλά αποτελεί τη συνένωση διαφορετικών λειτουργιών που συμβαίνει με φανταστικό τρόπο μέσα στο κεφάλι μας. Ακολουθήστε το κανάλι για περισσότερα βίντεο για τον εγκέφαλο, το νου και τη συνείδηση και θα σας δω στο επόμενο.